καταιγισμός αποκαλύψεων συνεχίστηκε και κατά την τρίτη ημέρα καταθέσεων ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνεργατισμού. Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο φέρεται να εξασφάλισε ευνοϊκή αναδιάρθρωση δανείου από τον συνεργατισμό την ώρα που ακόμα και η Κεντρική Τράπεζα εξέφραζε την έντονη αντίθεσή της. Ο Άδωνης Πηγασίου, πρώην μέλος Επιτροπίας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αποκάλυψε τη συγκεκριμένη περίπτωση ενώπιον των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει δημοσίως το όνομα του πολιτικού προσώπου. Αυτό το έδωσε στην Επιτροπή γραμμένο σε ένα κομμάτι χαρτί, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος είχε διαφωνήσει με τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση. Για αυτή την περίπτωση τέθηκε θέμα από τον εποπτικό μηχανισμό μαζί και με άλλες περιπτώσεις. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει θέμα για δύο πρόσωπα που είχαν επιλεχθεί ως περιφερειακοί διευθύντες. Ο Άδωνης Πηγασίου ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα είχε αρχίσει έρευνα για τους όρους κάτω από τους οποίους αναδιαρθρώθηκε το εν λόγω δάνειο. Κατά την κατάθεσή του, ο Άδωνης Πηγασίου, πρώην μέλος Επιτροπίας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αναφέρθηκε στους λόγους παραίτησής του, δηλώνοντας πως η ιστορία με την Αλταμίρα προκάλεσε ρήγμα εντός του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Νικόλα Χατζηγιάννη να τάσεται υπέρ της απευθείας ανάθεσης. Για έναν συνεργατισμό που έμοιαζε με εργοτάξιο, έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Σουζάνα Πογιατζή, η οποία επίσης παραιτήθηκε από την θέση της ως μέλος της Επιτροπίας του Συνεργατισμού. Υπήρχε πρόβλημα στελέχωσης, προβλήματα με δάνεια που δίνονταν σε συνδεδεμένα πρόσωπα, υπήρχαν λάθη στα δεδομένα που έμπαιναν στα συστήματα. Είχαμε απάτες, είχαμε θέματα. Παράλληλα, σημείωσε πως όταν ζήτησε πρακτικά από την Γραμματεία του Συνεργατισμού δεν τα έλαβε, καθώς αρνήθηκε να υπογράψει η δήλωση πως όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Επιτροπής να διερωτηθεί εάν έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στη δική του κατάθεση, ο Θανάσης Σταύρου, πρώην μέλος της Επιτροπίας του Συνεργατισμού, δήλωσε πως οι λόγοι της παραίτησής του ήταν η έλλειψη δράσης και όρεξης για σημαντικές τομές. Ένα από τα λάθη που έγιναν είναι ότι δεν είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά έμπειρα άτομα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί δεοντολογικό το να σχολιάζει τις καταθέσεις που έγιναν στην Ερευνητική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρχε καμία πολιτική παρέμβαση στους διορισμούς των συνεργατισμών. Διαψεύδωρες εντυπώσεις ότι η κυβέρνηση ή το Υπουργείο Οικονομικών μπορούσε να διορίσει όποιον θέλει. Τέλος, ο Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί από την Ερευνητική Επιτροπή, αλλά θεωρεί πολύ λογικό αυτό να γίνει κάποια στιγμή.